μια κουβέντα, επειδή δεν δείχθηκε το ζήτημα καθόλου. Είναι ότι διαπάνει για τα περιευθύνηση του και τις ασυλίες. Επί της ουσίας αποτελεί υποκρισία η στάση ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να μιλάνε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν διώκει τον Καραμαλή για τα αιτήματα. Από την άποψη ότι βεβαίως έχει ευθύνες, η υποψηφία θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία. Όμως το ότι δεν διώκεται σήμερα ο Καραμαλής ως υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές για το έγκλημα στα ΤΕΠΗ έχει ως ένα βαθμό και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση αρνήθηκαν έτσι να καταργηθεί ο νόμος περιευθύνησης υπουργών και τα τρία αυτά κόμματα και όχι μόνο, με αποτέλεσμα για να ασκηθεί δίωξη έναν υπουργό, νυν ή πρώην, πρέπει να αποφασίσει η πλειοψηφία της Βουλής. Αυτό είναι επί της ουσίας που δεν ασκείται δίωξη ούτε για τον Σπίρτζη, ο οποίος δεν είναι βουλευτής και θα μπορούσε. Το ίδιο και για τον Καραμαλή. Άρα λοιπόν για να ασκηθεί δίωξη σε πρώην υπουργούς, αλλά και σε νυν, είτε είναι βουλευτής είτε δεν είναι, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος περιευθύνησης υπουργών. Και η πλειοψηφία της Βουλής να αποφασίσει τη δίωξη, που η δίωξη θα γίνει κάτω από διαφορετικές συνθήκες με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Δηλαδή θα γίνει ένα ειδικό δικαστήριο, ειδική σύνδεση δικαστηρίου, που θα μεταφερθούν εκεί οι καταγγελίες και θα αποφασίσει μόνο για τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, ενώ η υπόλοιπη δίκη για τους μη υπουργούς θα συνεχιστεί στα τακτικό δικαστήριο, όπως προχωράει λοιπόν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και αυτό είναι η υποκρισία συνολικά του συστήματος. Και αυτό δεν είναι τίποτα.